Όταν κλήθηκα να πω δύο λόγια για τα 50 χρόνια της σύγχρονης εποχής, μου ήρθαν στο νου οι αείμνηστοι σύντροφοι Μπάμπης Γκολέμας, Στέλιος Μπεβεράτος, Ζήνωνας Ζορζοβίλης, οι οποίοι ήταν από τους πρωτοπόρους εργάτες της στο ξεκίνημά της. Θυμήθηκα επίσης τα πρώτα μου βιβλία που είχαν εκδοθεί από αυτήν και μια μετάφραση που είχα κάνει εδώ και 43 χρόνια ενός γαλλικού βιβλίου που είχε εκδώσει μετά από πρότασή μου με τίτλο «Φταίνε οι μισθοί για τον πληθωρισμό». Το γεγονός και μόνο ότι η σύγχρονη εποχή εκπληρώνει μια σημαντική λειτουργία του συλλογικού διανοούμενου της εργατικής τάξης, που είναι το κόμμα, αρκεί για να καταδείξει τη βαρύνουσα σημασία που αυτή έχει για την εργατική τάξη του τόπου μας. Ακόμη και αν η 50χρονη δραστηριότητά της περιοριζόταν μόνο στη μετάφραση στα ελληνικά και την έκδοση των απάντων του Λένιν, κάτι που δεν έχουν κάνει πολύ εκδοτικοί οίκοι ξένων χωρών, και στα έργα των κλασικών του μαρξισμού που έχει εκδώσει, η συμβολή της στη διάδοση της μαρξιστικής κοσμοθεωρίας θα ήταν πολύ σημαντική. Αξίζει να επισημάνουμε ότι σε αντίθεση με αντίστοιχους εκδοτικούς οίκους κομμουνιστικών κομμάτων άλλων χωρών, όπως για παράδειγμα της Ιταλίας ή της Γαλλίας, η σύγχρονη εποχή, παρά την κρίση του παγκόσμιου κομμουνιστικού κινήματος, συνέχισε και μάλιστα βελτίωσε τη δραστηριότητά της, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κυριαρχίας των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας, κατά την οποία η πλειονότητα των νέων διαβάζει πολύ λίγο προοδευτική λογοτεχνία και ακόμα λιγότερο πολιτικά θεωρητικά βιβλία. Η πρόσφατη έκδοση του βιβλίου μου «Αστική Δημοκρατία, εγχειρίδιο επαναστατικής χρήσης», η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της συμπόρευσης της προοδευτικής διανόησης με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, καθώς επίσης και η προγραμματισμένη συλλογική έκδοση, η αφιερωμένη στα 50 χρονά της, κρίνω ότι σηματοδοτούν ένα σημαντικό θετικό βήμα στην κατεύθυνση της διεύρυνσης της εκδοτικής της δραστηριότητας, κάτι που είναι βέβαιο ότι θα συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση της θεωρητικής συνεισφοράς του κόμματος. Νομίζω ότι στην ίδια κατεύθυνση θα συνέβαλε και η έκδοση από τη σύγχρονη εποχή κειμένων σύγχρονων μαρξιστών, αλλά και άλλων στοχαστών, οι οποίοι παρά τις όποιες διαφωνίες τους με ορισμένες τοποθετήσεις του κόμματος, συντάσσονται μαζί τους τα μεγάλα και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του θεωρητικού μαρξιστικού προβληματισμού και της κριτικής σκέψης. Επίσης, καλό θα ήταν τα βιβλιοπωλεία της σύγχρονης εποχής να διαθέτουν και βιβλία σύγχρονων Ελλήνων και ξένων μαρξιστών άλλων εκδοτών. Όσο με αφορά, θα ήθελα να δηλώσω ότι είμαι αποφασισμένος να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις στο έργο της σύγχρονης εποχής, με την οποία με συνδέουν μακροχρόνιοι δεσμοί από την εποχή της ίδρυσής της και ακόμα προθύστερα από την εποχή των πολιτικών και λογοτεχνικών εκδόσεων, ΠΛΕ, που ήταν το εκδοτικό του κόμματος την περίοδο της παρανομίας του.